βοήθεια των ενώσεων της περιοχής μας, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε ένα δείγμα μόνο της εκρηκτικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σχολικά κτίρια. Αποδεικνύοντας πραγματικά ότι τα σχολεία των παιδιών μας εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Τα προβλήματα είναι πολλά, είτε σε σχολικές μονάδες που τα κτίρια ανήκουν στο κράτος, είτε σε ιδιωτικά μισθωμένα κτίρια που έχουν φτιαχτεί για άλλη χρήση και δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να στεγάζουν σχολεία. Οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις και εμείς ως δούσου της Ομοσπονδίας, εδώ και χρόνια κάνουμε παρεμβάσεις στους Δήμους, στα Υπουργεία, στις περιφερειακές διευθύνσεις. Πλέον όμως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεν μπορούμε να γινόμαστε μπαλάκι στην πολιτική της υποχρηματοδότησης όλων των κυβερνήσεων και για τη σχολική στέγη. Αλήθεια, και πραγματικά είναι μια απορία πολλών γονιών, πόσες είναι οι κοιλάδες των τεμπών, οι ζώνες δηλαδή των ανυπολόγιστων κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα παιδιά μας στο σχολείο. Φυσικά με τη σημερινή συνέντευξη τύπου δεν επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε τους αρμόδιους τα προβλήματα. Αυτοί τα ξέρουν όλα από καιρό, γιατί διαρκώς και οι σύλλογοι και οι ενώσεις και η ίδια η Ομοσπονδία μας έχει θέσει σε γνώση των αντίστοιχων Δήμων, Υπουργείων και αρμόδιων υπηρεσιών τα θέματα αυτά. Θέλουμε όμως για άλλη μια φορά να επισημαίνουμε παρουσιάζοντας μια απλή καταγραφή που έχει γίνει από γονείς και κατά συνέπεια όχι από ειδικούς τα προβλήματα. Επισημένοντας έτσι για άλλη μια φορά ότι κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν ήξερε. Το πρώτο και βασικό είναι ότι ακόμα και από την ενδεικτική καταγραφή που έχει γίνει για τα ζητήματα και την εικόνα που έχουμε σαν γονείς, ότι η πλειοψηφία των κτηρίων αδυνατούν να στηρίξουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά το περιεχόμενο και την ηλικιακή βαθμίδα που φιλοξενεί κάθε σχολική μονάδα. Και αυτό αφορά τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, την έλλειψη αιθουσών για τα μαθήματα μουσικής, εικαστικών, για τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και γυμναστήρια, υποδομές, παιχνίδια, τους αύριους χώρους. Είναι παραπάνω από προφανές ακόμα και το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση των σχολείων, πέρα από το θέμα της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που περνούν περίπου το 1/3 του ημερήσιου χρόνου σε αυτά τα κτίρια, ότι επιδρά και στην ποιότητα της μόρφωσης που τους παρέχεται. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η ανησυχία των γονιών με αφορμή και τον πρόσφατο σεισμό που έγινε στην Τουρκία όλο και μεγαλώνει και γνωρίζοντας ότι οι επισκέψεις του Αιγέλαδου είναι δεδομένες σε μια τόσο σεισμογενή περιοχή, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας στην τύχη. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό λέμε, και το κοίτανα από τους όρους που είχαμε βάλει και στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ότι πρέπει άμεσα να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστική έλεγχη και όχι μόνο οπτική, γιατί ξέρετε, τις περισσότερες φορές οι υπηρεσίες των Δήμων προχωρούν σε οπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία. Να δρομολογηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κατασκευή σύγχρονων αντισεισμικών σχολικών κτηρίων. Αναρωτιόμαστε, στο 2023 είναι υπερβολή να ζητάμε να έχουμε νέα σύγχρονα σχολεία, όταν βλέπουμε ότι πρόσφατα, ας πούμε, μετά το σεισμό στη Θεσσαλία, χτίθηκε ένα σχολείο μέσα σε 6 μήνες. Άρα προφανώς οι δυνατότητες υπάρχουν να στηθούν και να χτιστούν νέα σχολεία. Πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα πραγματικά και το πώς έχει προχωρήσει και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη στην αποδιοργάνωση των κτηριακών υποδομών του πρώην όσου, όπου έχουν οδηγήσει κυριολεκτικά στην αποψήλωση όλων των υπηρεσιών εκεί, αδυνατούν οι υπηρεσίες των κτηριακών υποδομών να προχωρήσουν σε οποιοδήποτε έλεγχο, μελέτη, για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών για νέα σχολεία, και ο μεγάλος όγκος περνάει σε ιδιώτες, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το χτίσιμο ενός σχολείου. Σημαίνει ότι ένα σχολείο δεν θα είναι ποτέ το σχολείο που ξέρουμε με το δημόσιο χαρακτήρα. Θα μπορεί να μισθώνεται σε ώρες που δεν θα λειτουργήσει σαν σχολείο, με αποτέλεσμα
πραγματικά να χάσει και τον ρόλο του έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στα σχολεία και τα καλύπτουμε όσο μπορούμε περισσότερο και με βάση και τον προσανατολισμό που έχουμε, να μην λύνονται αυτά βάζοντας οι γονείς στο χέρι στην τσέπη, λύνονται με έναν τρόπο. Με την ανέγερση νέων σχολείων. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που θα εξασφαλίσει ασφάλεια στους μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη Θεσσαλονίκη που οι μαθητές στηβάζονται κυριολεκτικά σε 25 και 27 τμήματα. Σε υπόγειες αίθουσες. 52 υπόγειες αίθουσες έχει μόνο ο Δήμος Κορδελιακός. Κανένα σχεδιασμό για καινούργιο σχολείο. 52 υπόγειες αίθουσες. Έτσι για το καταλαβαίνουμε και να το κάνουμε και πιο γυαλά. 52 αίθουσες. 52 υπόγειες αίθουσες. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Οι γονείς δεν πρέπει να συνηθίζουμε σε αυτό το πράγμα. Στην πανδημία αναδείχθηκε ότι αυτές οι αίθουσες δεν μπορούν να φιλοξενήσουν μαθητές. Γιατί δεν υπάρχει ξερισμός, δεν υπάρχει φως του ήλιου, δεν υπάρχει ασφάλεια. Ξέρετε τι είναι να βρίσκεσαι σε υπόγειο και να κάνεις μάθημα το 2023. Και εμείς πρέπει να συνηθίζουμε σε αυτό το πράγμα. Να λέμε τίποτα δεν γίνεται. Εμείς θεωρούμε πραγματικά ότι αξίζουν τα παιδιά μας καλύτερες συνθήκες μέσα στο σχολείο. Και αυτό θα έρθει μόνο με νέο σχεδιασμό για νέα σύγχρονα σχολεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ημίμετρα. Και μέχρι να κατασκευαστούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, πρέπει να παίρνονται μέτρα για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Μας λένε οι Δήμοι ότι δεν έχουν χρήματα. Την ίδια ώρα όμως δεν είδαμε κανέναν Δήμαρχο να βγαίνει και να διεκδικεί επιπλέον χρηματοδότηση. Στέκονται πίσω από αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών μας και με τη συντήρηση των σχολείων. Δεν είναι δυνατόν να βρέχει και να στάζουν, να έχουμε κουβάδες μέσα στις αίθουσες των σχολείων. Και επειδή δεν θέλουμε να φτάσουμε σε περιστατικά όπως βλέπαμε και στην Αττική που έβαζαν θρανία και πλημμύριζαν σχολεία, δεν είναι πολύ μακρινά αυτά από τα δικά μας σχολεία εδώ στην περιοχή μας. Πρέπει πραγματικά το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, να ανακοινώσει εδώ και τώρα σχέδιο για νέα σχολεία. Δημόσια σχολεία, σύγχρονα, σχολεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να περιλαμβάνει απαιτούμενες υποδομές για πολιτιστικές δραστηριότητες των μαθητών, για αίθουσες εκδηλώσεων, για χώρους που τα παιδιά θα τρώνε. Είναι, άμα δείτε ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία όταν μοιράζεται το γεύμα, όπου μοιράζεται αυτό το τα σχολικά γεύματα, θα πείτε ότι, τι να σας πω, μόνο με το φιλότυπο των εκπαιδευτικών προχωράει αυτή η διαδικασία. Οι περισσότεροι μαθητές τα παίρνουν στα σπίτια, δεν τρώνε εκεί. Μαθητές που κάθονται στο λεήμερο δεν έχουν χώρο να φάνε, τρώνε πάνω στα θρανία. Βασικό στοιχείο, δηλαδή αίθουσες γυμναστηρίου. Είναι υπερβολικό να ζητάμε αίθουσες γυμναστηρίου για τα σχολεία σήμερα. Έλεγα πριν για τα κολυμβητήρια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουμε 3 κολυμβητήρια που μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. Είναι αυτό ο όρος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα και μαθαίνουν κολύμβηση? Δεν υπάρχει ούτε ένα σχολείο που να έχει κολυμβητήριο. Ένα σχολείο που να έχει κολυμβητήριο. Πουθενά σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Εμείς οι γονείς με την μαζικοποίηση των συλλόγων γονέων και γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις δραστηριότητες και την κοινή δράση με μαθητές, με εκπαιδευτικούς, πρέπει να διεκδικήσουμε όλα τα παραπάνω. Δεν θα μας χαριστεί τίποτα, το ξέρω. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και γιατί καλύπτεται όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και με όρους τέτοιους που ικανοποιούν
την ενημέρωση των γονιών, των μαθητών, του κόσμου γενικότερα. Και θέλουμε και από την πλευρά σας να συμβάλλετε, δημοσιεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία, για να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών μας μέσα στο σχολείο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν πρέπει να χαμηλώσουμε τον πήχη. Το λέμε και το ξαναλέμε. Μιλάμε για την ασφάλεια των μαθητών μας, των παιδιών μας. Δεν θέλουμε να συμβεί κάτι και να λέμε μετά γιατί δεν πήραμε μέτρα.